και είχε προσκαλέσει καμπρίες, είχε προσκληθεί και εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας του νομού Λασιθίου, την οποία εκπροσώπησες, εγώ, ναι, και έκανες μια αναφορά, έκανα μια εισήγηση σχετικά με το ψυχολογικό προφίλ του θήτη και του θύματος. Αυτό ήταν το θέμα. Ωραία. Το οποίο αναφέρθηκε. Λοιπόν, μπορούν να επικοινωνούν οι ακροατές μας στο 2842-027-28, αν θέλουν κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση, Ευαγγέλη. Αν εκφράσουν και τις αγωνίες τους, είναι πράγματα τα οποία απασχολούν όλη την καθημερινότητα σε όλους μας και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει πάρει τη μορφή, μπορώ να χρησιμοποιήσω, πανδημίας. Ναι, το λέμε πολλές φορές αυτό το ως πανδημία, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος, κυρία Ξομεριτάκη, αλλά να δούμε, να ξεκινήσουμε έτσι για να το βάλουμε σε μια σωστή βάση. Όταν λέμε ενδοοικογενειακή βία, τι εννοούμε ακριβώς, ποιες μορφές είναι, για να κατανοήσει και ο ακροατής μας τι λέμε. Για πάμε. Γενικά η ενδοοικογενειακή βία είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί οποιασδήποτε μορφής βλάβες σε ένα άλλο μέλος της. Να τονίσουμε εδώ ότι η άσκηση της βίας δεν περιορίζεται στη σωματική κακοποίηση, αλλά είναι δυνατόν να πάρει και άλλες μορφές. Γι' αυτό και οφείλουμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε όλες τις μορφές και όχι να περιοριζόμαστε σε όσες αφήνουν εμφανή σωματικά σημάδια, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Γενικά λοιπόν να πούμε ότι η ενδοοικογενειακή βία συμπεριλαμβάνει τις άμεσες και γενικά είναι η λεκτική βία, η συναισθηματική ψυχολογική, αλλά πιο ειδικά είναι οι άμεσες και έμεσες απειλές, η παραμέληση, η παθητική, η παύλα επιθετική συμπεριφορά, ο συναισθηματικός και ψυχολογικός εκφοβισμός, η σεξουαλική κακοποίηση, η κοινωνική απομόνωση, ο οικονομικός έλεγχος και συνολικά κάθε συμπεριφορά που οθεί ένα άτομο να ζει υπό διαρκή φόβο. Έτσι αναγνωρίζουμε τις μπορούμε μορφές. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μπορεί να έχει διαχειριστεί και στην επαγγελματική σου ζωή, ναι, Κατερίνα μου. Περισσότερες φορές βλέπουμε, Μαρία, συναισθηματικό, να ασκείται συναισθηματική ψυχολογική βία παρά σωματική βία. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι πολλές φορές αυτό δεν το αναγνωρίζει το θύμα, γιατί τη και καλυμμένο, προφανώς, δηλαδή, κάπως, έτσι δεν είναι θέμα να αναγνωριστεί, είναι κάτι προφανές. Ούτε το θύμα λοιπόν, ούτε το περιβάλλον. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που θα μπορούσαμε να πούμε. Και συναισθηματικός εκφοβισμός ασκείται με έναν τρόπο που είναι έτσι αρκετά υπόγειος, θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια, και δεν είναι τόσο κατανοητός. Δηλαδή είναι διάφορα, όπως ας πούμε ο θήτης να υποτιμά το θύμα, να το κάνει να νιώθει ότι είναι υποδέστερο, ότι δεν έχει δυνάμεις, να δημιουργεί σταδιακά μια σχέση εξάρτησης και να νιώθει το θύμα ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το θήτη, ότι του είναι δηλαδή απαραίτητος ο θήτης για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Αυτό το βλέπουμε. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, ας πούμε. υπάρχει και η περίπτωση να είναι και οικονομικού τύπου βία. Ναι, είναι και ο οικονομικός έλεγχος, ναι, βέβαια. Που είναι σε αυτό το πλαίσιο της εξάρτησης. Ο οικονομικός έλεγχος, δηλαδή τι, αυτό που βλέπουμε πολύ απλά, μία γυναίκα, γιατί να πούμε βέβαια ότι τις περισσότερες φορές αυτές οι μορφές βίας ασκούνται από τον άντρα στη γυναίκα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχουμε βέβαια και το αντίθετο, αλλά είναι πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις, να βλέπουμε λοιπόν ότι ο άντρας μέσα στο ζευγάρι, στη σχέση, στην οικογένεια, διαχειρίζεται όλα τα χρήματα και ο σκοπός είναι η γυναίκα να μην έχει χρήματα ώστε να μην έχει ανεξαρτησία. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και τα χρήματα είναι απαραίτητα για να είμαστε ανεξάρτητοι. Είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει. Είτε μπορεί να εργάζεται, ας πούμε, και να ελέγχονται τα χρήματα. Ο άντρας να παίρνει τα χρήματα και να λέει ότι τα διαχειρίζεται αυτός καλύτερα με διάφορα επιχειρήματα του τύπου ότι εγώ τα διαχειρίζομαι καλύτερα, εσύ τα σκορπάς τα χρήματα, ας πούμε. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι πάντοτε να μένει η γυναίκα σε μια παθητική κατάσταση, σε μια κατάσταση εξάρτησης. Και έχουμε και ένα, έτσι, μια εικόνα, ένα στα δύο θύματα έχουμε της ψυχολογικής βίας, δηλαδή είναι τόσο υψηλό το ποσοστό αυτό, έτσι. Δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια, είναι πάντως πολύ υψηλό και είναι πολύ περισσότερο, αυτά συμβαίνουν πολύ, θα ήθελα να πω αυτό, ότι συμβαίνουν πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή, όπως και η άσκηση σεξουαλικής βίας, κακοποίηση και τα λοιπά,
Ξέρουμε σε γενικές γραμμές ότι ένα ποσοστό γυναικών, το 1/4 περίπου, κάποια στιγμή στη ζωή τους έχουν δεχτεί κάποια μορφή τέτοιου είδους βίας, που μπορεί να είναι από την απλή σεξουαλική παρενόχληση, που είναι το πιο συνηθισμένο, έως και κάτι πολύ χειρότερο βέβαια, όπως φτάνουμε και στο βιασμό. Είναι απλώς επειδή δεν μιλάμε για αυτά τα θέματα, επειδή υπάρχει ταμπού, επειδή φοβόμαστε, γι' αυτό δεν το γνωρίζουμε. Συνήθως αυτά βγαίνουν από κάποιες έρευνες όπου δίνονται οι απαντήσεις και είναι κλειστά τα ονόματα, δηλαδή δεν γνωρίζει κανείς ποιος δίνει μια απάντηση, οπότε και οι γυναίκες μπορούν πιο εύκολα να απαντήσουν σε ένα τέτοιο ερώτημα, αν έχουν δεχτεί κάποιο είδους σεξουαλική βία στο παρελθόν. Μπορεί ακόμα και από την παιδική ηλικία, δυστυχώς. Από τους γονείς δηλαδή να ξεκινάει αυτό. Συνήθως ξεκινάνε πολλά πράγματα από αυτή την ηλικία, έτσι. Βέβαια, και από είτε την δηλαδή ηλικία, το πώς διαμορφώνεται ένας άντρας. Σε σεξουαλικές παρενεχλώσεις από ενήλικες οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον τους. Ξέρουμε, το έχουμε πει Μαρία και παλιότερα, ότι είναι στο περιβάλλον. Μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, ένας συγγενής. Έχουμε δει και έχει ξεφύγει και γονείς ακόμα, πατέρες. Και γονείς σε πιο σπάνιες περιπτώσεις. Ωραία. Ναι. Τώρα για την συμπεριφορά του ατόμου που ασκεί βία, ποια είναι αυτή περίπου η συμπεριφορά που θα μπορεί να έχει? Ναι. Να ξεχωρίσουμε. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν, τόσο ώστε όταν αν κάποιος μας ακούει να μπορεί να καταλάβει. Η κακοποίηση περιλαμβάνει γενικά επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, είναι δηλαδή κάτι συστηματικό, το οποίο κλιμακώνεται. Δηλαδή τι μπορούμε να παρατηρήσουμε? Εκρήξεις θυμού, παράλογες εκρήξεις θυμού, χωρίς λόγο δηλαδή, με μια απλή αφορμή. Έντονα και παράλογα ξεσπάσματα ζήλιας. Η ζηλοτυπία είναι κάτι το οποίο σχεδόν πάντοτε βρίσκουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι η απλή ζήλια, είναι η ζηλοτυπία. Δηλαδή είναι μια παθολογική ζήλια που δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας λόγος, τίποτα απολύτως. Επίσης, πλήρη έλεγχο των κινήσεων. Δηλαδή ο θήτης δημιουργεί στο θύμα μια αίσθηση ότι πρέπει να γνωρίζει πώς κινείται, πώς και πού κινείται το θύμα. Ναι, δηλαδή πλήρη γνώση της καθημερινότητάς του. Μάλιστα. Πού πήγες, γιατί πήγες, με ποιον ήσουν, πόση ώρα. Α, κάτι που παρατηρώ εγώ πολύ συχνά μέσα από το επάγγελμά μου τώρα είναι αυτό, με γυναίκες που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, είναι ας πούμε να τους λένε να πάρουν βιντεοκλήση ώστε να εκβεβαιώσουν και που βρίσκονται. Το μέρος. Που βρίσκονται. Έτσι, αυτό το παρατηρώ εγώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, πάρε με βιντεοκλήση για να δω αν όντως είσαι εκεί ας πούμε στους γονείς σου και δεν είσαι κάπου αλλού. Επίσκεψε τους γονείς σου και όχι κάπου αλλού, έτσι. Βρε, ναι, αυτό το αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι εργαλείο με την εξέλιξη τεχνολογίας. Γιατί παλιότερα με το κινητό κάποιος μπορούσε να λέει οπουδήποτε ότι είναι. Τώρα με αυτόν τον τρόπο μπορείς ας πούμε να ελέγξεις όντως που βρίσκεται κάποιος. Επίσης έχουμε πολλές, αυτό που λέγαμε πριν, υποτίμηση, προσβολές, ενοχοποίηση του θύματος, ότι δηλαδή εσύ φταίς, δεν φταίω εγώ που ξέσπασα, που φώναξα, εσύ φταίς, εσύ με προκάλεσες. Εσύ με έκανες. Αυτό είναι μια στερεοτυπική συμπεριφορά. Και θα το πούμε και μετά. Και όλα αυτά έχουν μια υποφόσκουσα επιθετικότητα πίσω από την οποιαδήποτε εκδήλωσή τους. Βέβαια, υπάρχει επιθετικότητα και ανταγωνισμός. Αυτές οι σχέσεις είναι τοξικές, ναι. Οπότε στις τοξικές σχέσεις ένα στοιχείο που υπάρχει είναι πάντοτε το στοιχείο του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Ποιος δηλαδή θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα έχει, να το πούμε απλά, το πάνω χέρι. Αυτά τα ζευγάρια δεν είναι σε μια βάση ισότιμη. Το ζήτημα είναι ποιος θα υπερισχύσει. Και συνήθως υπερισχύει ο δυνατός, έτσι, σε μυϊκό, σε οικονομικό προφίλ. Εντός αγωγικών ο δυνατός, δηλαδή αυτός που ασκεί τη βία, έτσι, που είναι ο άντρας στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης, πολλές χειριστικές συμπεριφορές, η χειριστική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά την οποία συναντάμε σχεδόν πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή ότι εσύ με εξώθησες να κάνω κάτι, ότι, ή ας πούμε ότι κάτι έπαθα εξαιτία σου, ένας τρόπος δηλαδή να προσελκύσει ο θήτης το θύμα πάλι κοντά του. Συναισθηματικό αυτό. Ένας συναισθηματικός φοβισμός, εξαναγκασμός κτλ. Επίσης, υβριστικές εκφράσεις, κάτι άλλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό και το συναντάμε επίσης σχεδόν πάντοτε, είναι η κοινωνική απομόνωση. Δηλαδή τι,
να το πούμε απλά σαν παράδειγμα, ότι ξεκινάει σιγά σιγά και λέει ο θήτης ότι αρχίζει και κατηγορεί διάφορα πρόσωπα του περιβάλλοντος του θύματος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η φίλη σου για παράδειγμα δεν μας συμπαθεί, αυτή η φίλη σου σε ζηλεύει επειδή έχει σε μένα που είμαι τόσο καλός, mm-hmm. Οι γονείς σου δεν μου φέρονται καλά. Mm-hmm. Και αρχίζει λοιπόν, αυτό γίνεται βέβαια κλιμακωτά, και αρχίζει έτσι μπαίνει και σποράκι, βάζει το θύμα πάντων, σε μια τέτοια διαδικασία αμφιβολίας και τα λοιπά. Οπότε σιγά σιγά ο σκοπός ποιος είναι, η απομόνωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να ασκεί βία να απομονώσει το άτομο αυτό, το θύμα δηλαδή. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι απομονωμένος, έτσι, δεν νιώθει, δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Οπότε η απομόνωση σχεδόν το φυλακίζει το θύμα. Mm-hmm. Το θύμα το καλύπτει βέβαια αυτό, το κρύβει, δεν το λέει, βρίσκει διάφορες δικαιολογίες. Δεν μπορώ να συναντηθούμε, είμαι πολύ κουρασμένη κτλ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι το θύμα σταδιακά απομονώνεται και εγκλωβίζεται και το ίδιο, δηλαδή σαν αυτοφυλακίζεται και κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή του δημιουργεί ο θήτης σε μια φυλακή, αλλά και το θύμα μπαίνει σε αυτή τη φυλακή. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι ο θήτης είναι επικριτικός, συνεχώς λέει ας πούμε στο θύμα ότι δεν αξίζει, ότι είσαι ανίκανη, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Mm-hmm. Αυτά όμως, Κατερίνα, μου τα έχουμε ακούσει και ταμπέλες από τους γονείς μας, με άχρηστος, άχρηστη, τεμπέλης κλπ. Δηλαδή διονύζεται αυτό το πράγμα. Χαρακτηρισμοί που έχουμε πει, τους χαρακτηρισμούς ότι είναι σημαντικό να τους αποφεύγουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να χαρακτηρίζουμε μία πράξη, αλλά όχι το ίδιο το πρόσωπο. Mm-hmm. Είναι άλλο να πούμε ότι σε αυτό δεν τα καταφέρνεις, αλλά δεν πειράζει, προσπάθησε, και ό,τι καταφέρεις ας πούμε, και εντελώς διαφορετικό να λέμε σε κάποιον, είτε παιδί είναι είτε και ενήλικας, ότι είσαι άχρηστος, ανίκανος και όλα αυτά. Mm-hmm. Επίσης ο θήτης αντιμετωπίζει το θύμα ως άβουλο, το οποίο δύναται να το ελέγξει πλήρως. Γι' αυτό το ελέγχει, έτσι πιστεύει, δηλαδή ότι έχει αυτό το δικαίωμα mm-hmm. του ελέγχου. Είναι σαρκαστικός, είναι περιφρονητικός, δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες του θύματος, παρά μόνο για τις δικές του. Ο θήτης λοιπόν, προκειμένου να δημιουργήσει ένα έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να συνεχίσει την κακοποίηση, κατηγορεί συχνά το θύμα ότι είναι πολύ ευαίσθητο και ότι υπερβάλλει ως προς τις αντιδράσεις του. Mm-hmm. Δηλαδή, ο θήτης μπορεί να έχει ξεσπάσματα ζήλιας, θυμού, φωνές και όλα αυτά και στη συνέχεια λέει στο θύμα ότι εσύ φταίς, που είσαι ευαίσθητη. Το παίρνεις έτσι πολύ βαριά. Οπότε ο σκοπός είναι η χειραγώγηση, αν από ό,τι κατάλαβα. Η χειραγώγηση, βέβαια. Οπότε ο σκοπός πάντοτε είναι αυτός. Mm-hmm. Επισημαίνει τακτικά τα λάθη και τις αδυναμίες του θύματος και πολύ σημαντικό. Προσπαθεί να κάνει το θύμα να νιώσει ότι πάντοτε αυτό φταίει, αυτό είναι λάθος και ότι αυτός είναι πάντα σωστός. Πάντα, πάντα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ωραία, mm-hmm. να πάμε τώρα να δούμε λίγο το θύμα, είδαμε mm-hmm. το θήτη. Να δούμε να το ψυχολογικό, να μείνουμε ακόμα Μαρία στο mm-hmm. θήτη, να πούμε mm-hmm. για το ψυχολογικό προφίλ, ναι, πάμε. Που είναι σημαντικό. Ναι. Έχουμε και άλλα δηλαδή. Ναι, πέρα από αυτά, ναι. Αυτά είναι τα πρώτα, ας πούμε, και ναι, τα πιο είναι κάποια πολύ γενικά. Ναι. Ναι. Για πάμε. Ναι, να δούμε το ψυχολογικό προφίλ για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει διαβάθμιση ενδοοικογενειακή βία. Η διαβάθμιση του τώρα σχετίζεται κυρίως με τι, κυρίως με την προσωπικότητα του θήτη. Θα μείνουμε πολύ στην προσωπικότητα γιατί είναι πολύ σημαντικό και σχεδόν πάντοτε, μάλλον στις περισσότερες φορές, έχουμε παθολογία πίσω από αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχει παθολογία, έτσι, ψυχοπαθολογία δηλαδή. Λοιπόν, υπάρχουν ενημένες σημαντικές διαφορές σχετικά με τη δομή της προσωπικότητας των ανδρών που επιδίδονται σε πράξεις βίας. Υπάρχουν όμως και κάποια κοινά παθολογικά χαρακτηριστικά που συναντάμε σε όλους τους θήτες. Να δούμε λοιπόν τώρα τι κάνει ο θήτης. Δεν παραδέχεται τη συμπεριφορά του και να αναλάβει την ευθύνη. Δηλαδή δεν παραδέχεται την πράξη του πόσο σοβαρή είναι. Και αυτό γιατί. Μπορεί να πρόκειται τώρα ή για άτομο με μια αναρχισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό είναι από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό.
Ίσως πρόκειται για έναν άνθρωπο που ανατράφηκε ο ίδιος σε ένα βίαιο και κακοποιητικό περιβάλλον. Και αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο. Μπορεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις να μην ισχύει και τίποτα από αυτά. Είναι βέβαια λιγότερες. Επίσης να πούμε, γιατί είναι σημαντικό, ότι δεν αποκλείεται να πρόκειται για άνθρωπο υπεράνω υποψίας. Mm-hmm. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Ναι. Δεν παρουσιάζει κατά τα άλλα σημάδια βίας εκτός του σπιτιού. Γι' αυτό και το περιβάλλον πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει, είναι δύσκολο να το πιστέψει. Το θύμα κρύβει τα σημάδια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε έξω έναν άνθρωπο πολύ ευγενικό. Mm-hmm. Να είναι η εικόνα του φαίνεστε, η κοινωνική. Είμαστε οι μάρτυρες τελευταίων γεγονότων αυτής της χρονιάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν παθολογικά στοιχεία στη δομή της προσωπικότητας των θητών και σε πολλές περιπτώσεις σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας. Γι' αυτό μιλάμε για ψυχοπαθολογία, ότι έχουμε στις περισσότερες περιπτώσεις. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση αυτή τώρα σε σχέση με τις. Με την παρουσίαση διαφόρων προσωπικότητων. Mm-hmm. Αυτό τον όρο διαταραχές προσωπικότητας, τι ακριβώς εννοούμε. Να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό, γιατί να το διαχωρίσουμε κιόλας από τις ψυχικές ασθένειες, γιατί πολλές φορές υπάρχει μια τάση να προσπαθούν να πούν, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος που παράδειγμα κάνει ένα έγκλημα κτλ, ότι έχει ψυχική ασθένεια για να έχει το ακαταλόγιστο. Αυτό δεν ισχύει. Έχουμε διαταραχές προσωπικότητας, που είναι κάτι διαφορετικό. Να εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι. Τι είναι η προσωπικότητα? Ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνει έναν πάγιο τρόπο συμπεριφοράς, σκέψης, συναισθηματικών αντιδράσεων και λειτουργιών, όλα τα κίνητρά του. Όλα αυτά είναι η προσωπικότητα, η οποία συγκροτείται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι και μαθημένες αντιδράσεις, δηλαδή από το περιβάλλον, είναι δηλαδή επίκτητα, είναι όμως και βιολογικά κληρονομηθέντα στοιχεία, mm-hmm. και έχουμε στη συνέχεια ένα συνδυασμό αυτών. Τι γίνεται τώρα? Όταν λοιπόν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου είναι δυσπροσαρμοστικά, σε βαθμό όμως που να οδηγούν σε μια παρεμπόδιση στον κοινωνικό τομέα, στον επαγγελματικό, στις σχέσεις του ή σε άλλο σημαντικό τομέα της λειτουργικότητας του ατόμου, τότε έχουμε διαταραχές της προσωπικότητας. Οι διαταραχές προσωπικότητας, να πούμε ότι είναι χρόνιες, ξεκινούν από την αρχή της ενήλικης ζωής, παγιώνονται και στη συνέχεια ακολουθούν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε πάρει από την οικογένεια και το... Είναι η προσωπικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή για να δώσω τη διαφορά να γίνει κατανοητό, αν πούμε ότι ένας άνθρωπος για παράδειγμα έχει κατάθλιψη, mm-hmm. έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Δηλαδή μπορεί να κάνει τη θεραπεία του, να πάει σε ένα γιατρό, να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή, να κάνει και ψυχοθεραπεία σε χρόνους και αυτό περνάει. Mm-hmm. Οπότε πάβει να υφίσταται. Mm-hmm. Ενώ η διαταραχή προσωπικότητας είναι χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει έτσι. Ούτε με φαρμακευτική αγωγή μπορεί να περάσει, ούτε με ψυχοθεραπεία. Έχει την αφετηρία της στην αρχή της ενήλικης ζωής, παγιώνεται και ακολουθεί το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Επειδή είναι χρόνιες λοιπόν, τι γίνεται? Και αφορούν στο γενικό, συνολικό τρόπο λειτουργίας του ατόμου. Το ίδιο το άτομο συχνά δεν πιστεύει ότι έχει ένα πρόβλημα που πρέπει και μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντίθετα, θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας του με βάση τη δεδομένη προσωπικότητά του. Γι' αυτό και άλλωστε σπάνια απευθύνεται σε κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν θεωρεί ότι κάνει λάθος, ότι είναι λάθος. Θεωρεί ότι είναι σωστός, mm-hmm. ότι πολύ σωστά τα κάνει όλα, οπότε δεν έχει και κανένα λόγο να ζητήσει βοήθεια. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν συναντούμε πολλές φορές με σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας στη δουλειά μας πάνω. Συναντούμε μόνο στις περιπτώσεις που έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να περάσουν ένα καταθλιπτικό επεισόδιο και αυτά και τότε να έρθουν. Και εκεί βέβαια βλέπουμε εμείς και την προσωπικότητα. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια δεν αλλάζει και τόσο εύκολα αυτό το κομμάτι. Όχι, αλλάζει πολύ δύσκολα, γιατί για να αλλάξει κάτι χρειάζεται το ίδιο το άτομο να αναγνωρίζει, να το αποδεχτεί, να έχει κίνητο, και ότι είναι, ναι. να αναγνωρίζει mm-hmm. ότι έχει κάποιο πρόβλημα ή να υποφέρει από κάτι. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν διαταραχές προσωπικότητας μπορεί και να υποφέρουν, αλλά όχι τόσο πολύ. Να. Είναι σίγουροι δηλαδή. Πάμε να δούμε κάποιες, Κατερίνα. Ναι. Ποιες διαταραχές προσωπικότητας υπάρχουν για να καταλάβουμε περισσότερο. Να καταλάβουμε, ναι. Είναι σε τρεις κατηγορίες, μπορούμε να τις ομαδοποιήσουμε με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ομάδα που περιλαμβάνει την παρανοηδή διαταραχή προσωπικότητας.
έχουμε τη σχιζοειδή και τη σχιζότυπη διαταραχή, είναι άτομα που συχνά φαίνονται παράξενα και κεντρικά. Mm-hmm. Να μείνουμε λίγο στην παρανοηδή, που τη συναντούμε πολλές φορές σε θύτες, γι' αυτό στοιχεία της προσωπικότητας αυτής, είναι άτομα που αναπτύσσουν κάποιες σκέψεις παρανοηδείς, δηλαδή ζηλεύουν, έχουν ζηλοτυπία, ζηλεύουν πάρα πολύ χωρίς λόγο και γενικά νιώθουν από το περιβάλλον μία απειλή, ότι οι άλλοι θέλουν το κακό τους και τα λοιπά, χωρίς βέβαια αυτό να είναι πραγματικό. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μπορεί να έχουμε μια καχυποψία κάποια στιγμή στη ζωή μας, μια αμφιβολία για ένα θέμα, αλλά εδώ στη παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Οπότε το άτομο σιγά σιγά τους απομονώνει όλους, γιατί θεωρεί ότι όλοι, να το πούμε απλά, ναι, θέλουν είναι το κακό του, τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, ναι. Mm-hmm. Η δεύτερη ομάδα, όπου έχουμε εδώ τώρα την αντικοινωνική, την οριακή, την ιστριωνική και την αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Στην αρχισιστική θα πούμε λίγο παραπάνω, γιατί τη συναντούμε πολύ συχνά στους θύτες. Αφορά σε άτομα που συχνά συμπεριφέρονται με δραματικό, έντονα συναισθηματικό και ασταθή τρόπο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Και να πούμε εδώ ότι εννοούμε με έναν τρόπο ιδιαίτερα χειριστικό. Η ναρκισιστική λοιπόν διαταραχή προσωπικότητας που βλέπουμε πολύ συχνά σε θύτες είναι τι? Είναι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται τους γύρω τους, δεν έχουν ενσυναίσθηση, ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους καλό, αυτό που τους βολεύει, το συμφέρον τους, δεν νοιάζονται για τους γύρω τους, φορούν ένα προσωπείο, μία μάσκα και βγαίνουν έξω με ένα άλλο πρόσωπο, πολλές φορές ας πούμε αυτό του καλού παιδιού, να το πούμε απλά, και πίσω από αυτό το προσωπείο κρύβεται κάτι το εντελώς αντίθετο. Είναι άνθρωποι που χειρίζονται, που εκμεταλλεύονται κτλ. Ναρκισιστές έχουμε πάρα πολλές φορές σε περιπτώσεις που έχουμε θύτες, όπως να πούμε και αυτή την πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που είχαμε πριν μερικούς μήνες, τη γνωστή περίπτωση με τον πιλότο. Αυτή είναι ένας ακραία ναρκισιστής, γι' αυτό είδαμε και έπαιξε όλο αυτό το θέατρο. Mm-hmm. Οι ναρκισιστές μέσα από το θέατρο, χειραγωγών κτλ. Είναι βέβαια στο άκρο, είναι μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα αυτή. Και επίσης έχουμε την τρίτη ομάδα, όπου έχουμε την αποφευκτική, την εξαρτητική και την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Εδώ έχουμε άτομα που συχνά παρουσιάζονται ως αγχώδη και φοβισμένα. Έχουμε δηλαδή εξαρτητικές γυναίκες, αυτό που λέγαμε πριν, ότι εξαρτώνται από έναν άνθρωπο, νιώθουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτόν. Mm-hmm. Οι θύτες όμως έχουν συχνά ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, πολύ συχνά, και έχουν επίσης και παρανοϊδή και αντικοινωνικά και οριακά στοιχεία στη δομή της προσωπικότητας. Όλα αυτά μαζί. Γι' αυτό μιλάμε για ψυχοπαθολογία στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό. Ψάχνουμε, είναι κάτι πιο περίπλοκο. Ψάχνουμε να βρω αν έχω κάτι από αυτά τώρα. Κατάλαβες. Αυτά Μαρία είναι σοβαρά στοιχεία. Αυτά Μαρία είναι σοβαρά στοιχεία. Είναι θέμα διαβάθμισης. Δηλαδή κάποια στοιχεία έχουμε όλοι μας, αλλά σε ήπιο βαθμό. Ναι. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό κάποιο. Εγώ για πλάτα έχει... το είπα, αλλά όντως δηλαδή. Όχι, η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό ένας άνθρωπος να έχει ήπια ναρκισιστικά στοιχεία, ήπια εξαρτητικά. Βέβαια, ναι, είναι θέμα διαβάθμισης. Είναι άλλο αυτό και άλλο να βρισκόμαστε στο άκρο του ναρκισισμού. Μάλιστα. Που φτάνουμε στην ψυχοπαθητικότητα. Εκτός από αυτές τα χαρακτηριστικά των διαταραχών, κάποια από αυτά όπως μας είπατε υπάρχουν μέσα σε θύτες. Ποια άλλα χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν τα άτομα που ασκούν βία? Ναι. Να πούμε κάτι που μπορεί να ακουστεί κάπως παράξενο ή να μην το φανταζόμαστε, ή μπορεί να το φανταζόμαστε. Λέμε τώρα ότι οι θύτες εμφανίζονται ως βίαιοι, δυνατοί, ασκούν βία, δεν υπολογίζουν το θύμα, δεν τους νοιάζει και όλα αυτά. Στην πραγματικότητα βέβαια το βασικότερο χαρακτηριστικό των ανδρών αυτών είναι η ανασφάλεια. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και έντονα συμπλέγματα κατωτερότητας. Βαθιά μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη να επιβληθούν μέσω της βίας, πιστεύουν ότι δεν αξίζουν τίποτε. Mm-hmm. Εξωτερικά παρουσιάζουν πολλές φορές, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μια εικόνα δηλαδή ψευτοαυτοπεποίθησης, ψευτοασφάλειας, ψευτοσιγουριάς, αλλά είναι ψεύτικο όλο αυτό. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ? Είναι συνήθως δύσκολο για μια γυναίκα να κοιτάξει πίσω από αυτόν τον ναρκισιστικό μανδύα, δηλαδή αυτό το ψεύτικο.
κάτω από το οποίο όμως στην πραγματικότητα βρίσκεται ένα αίσθημα αναξιότητας, το οποίο και προσπαθεί ο άνδρας να καλύψει. Δηλαδή με το να εμφανίζεται έτσι ότι είναι πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, έτσι, στην πραγματικότητα προσπαθεί να καλύψει το ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος. Πηγάζει από είναι το κόμπλεξ κατωτερότητας, ναι, και ανασφάλειας. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι αυτό που λέμε σύμπλεγμα νοτερότητας κατωτερότητας, στην πραγματικότητα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η εσωτερική ανασφάλεια λοιπόν αυτών των ανδρών, η κατωτερότητα που νιώθουν, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, συνδέεται και με ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, αυτό που ονομάζουμε ναρκισσιστική ευαλωτότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ένα ναρκισσιστικά ευάλωτο άτομο, δηλαδή δεν είναι ασφαλές με τον εαυτό του, οπότε νιώθει συνέχεια μια απειλή, μια ταπείνωση, ένα φόβο. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο αισθάνεται το άτομο, δεν έχει καμία σχέση με κάποια εξωτερική και πραγματική απειλή. Γιατί όμως το αισθάνονται αυτό? Γιατί τα άτομα αυτά δεν έχουν μια ασφαλή εικόνα του εαυτού τους ώστε να νιώθουν καλά. Γι' αυτό νιώθουν ότι το περιβάλλον γύρω τους είναι απειλητικό, οπότε επιτίθενται ήδη πρώτοι. Δύο άλλα χαρακτηριστικά των ανδρών αυτών είναι τι? Ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους. Δηλαδή είναι πολύ παρορμητικά άτομα. Τι σημαίνει παρόρμηση? Ότι αυτό που σκέφτομαι και νιώθω το κάνω πράξη. Δεν αφήνω δηλαδή κάποιο χρόνο ανάμεσα σε αυτό που σκέφτομαι και στο να κάνω πράξη. Δηλαδή είναι άλλο να λέμε «Α, νευρίασα πολύ και έτσι που νευρίασα μου έρχεται να κάνω αυτό». Δεν το κάνουμε όμως. Αλλά ο άνθρωπος που είναι παρορμητικός, ίσως πάνω σε έναν εκνευρισμό να πεις κάτι, να όλοι πεις μας, κάτι, αλλά άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό και άλλο όμως, έτσι, να είμαστε παρορμητικοί και επειδή θυμώνουμε, έχουμε την παρόρμηση να χτυπήσουμε και χτυπάμε. Οι θύτες λοιπόν έχουν αυτό, αδυνατούν να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και δεν ανέχονται τις ματαιώσεις της ζωής, δηλαδή δεν μπορούν να διαπραγματευτούν το γεγονός ότι η ζωή έχει πολλές ματαιώσεις, πολλές δυσκολίες και τα λοιπά, έτσι, και όλο αυτό τους δημιουργεί ένα μόνιμο θυμό. Είναι μονίμως σε μια κατάσταση θυμού. Και αυτό βέβαια στη συνέχεια βγαίνει ως επιθετικότητα. Μάλιστα. Ωραία, να συνοψίσουμε λίγα, γιατί νομίζω θα το κάνουμε δύο ενότητες από ό,τι φαίνεται. Ναι, είναι αρκετά. Θέμα... Η ανάλυση να είναι πιο σωστή και να μην να έχουμε το και, χρόνο. Και έχει έννοιες έτσι περίεργες που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τις έχει ακούσει. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι να το ξαναπούμε. Οπότε πάμε να συνοψίσουμε σε γενικές γραμμές το ψυχολογικό προφίλ του θήτη. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, πάλι την ίδια ώρα, να έχει την καλοσύνη η κυρία Ξουμαριτάκη να είστε εδώ, να το συνεχίσουμε. Τον χρόνο της και την παρουσία της που είναι πολύ σημαντική σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε λοιπόν για τους θήτες. Όπως είπαμε και στην αρχή, είναι άτομα με πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, αλλά με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τι? Τη συναισθηματική ανοριμότητά τους. Είναι άτομα συναισθηματικά ανώριμα. Δεν είναι σε θέση δηλαδή τι να κάνουν, να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, να τα ρυθμίσουν, να τα ελέγξουν και να τα εκφράσουν στη συνέχεια με έναν σωστό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Αλλά τα εκφράζουν με άλλους τρόπους. Επίσης, κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό, το βλέπουμε πολύ συχνά. Συνήθως πρόκειται για άτομα με συντηρητικές αντιλήψεις, ειδικά ως προς τους ρόλους των δύο φύλων. Δηλαδή, πιστεύουν στην υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών και στον αρχηγικό τους ρόλο. Δηλαδή, θεωρούν δεδομένο αυτή η παλιά νοοτροπία που υπήρχε πριν δεκαετίες και υπάρχει και σε αρκετούς ανθρώπους ακόμα και σήμερα και μπορεί να είναι και άνθρωποι νεότεροι, έτσι. Ότι έτσι αλλιώς οι άνδρες είναι ανώτεροι, οπότε είναι δεδομένο ότι μέσα στην οικογένεια, στο ζευγάρι, ο άνδρας θα έχει τον πρώτο ρόλο, δηλαδή δεν πιστεύουν στην ισοτιμία. Θεωρούν δηλαδή ότι οι άνδρες έχουν περισσότερα προσόντα, περισσότερες ικανότητες. Τη μορφή οπότε, δηλαδή του αφέντη. Του αφέντη, ναι. Οπότε είναι επόμενο να υποτιμούν τη γυναίκα, εφόσον αυτή δεν τα καταφέρνει τόσο καλά, αυτοί θα έχουν τον πρώτο λόγο σε όλα. Είπαμε επίσης ότι πολλές φορές οι θήτες πιθανόν να έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον βίας και τι κάνουν? Αναπαράγουν το ίδιο μοντέλο, το οποίο τους είναι το πλέον οικείο και στη μετέπειτα ζωή τους, στη σχέση με τον σύντροφό τους. Σχετικές έρευνες μάλιστα υπάρχουν αρκετές που έχουν καταδείξει πως παιδιά
τα οποία υπήρξαν μάρτυρες ή θύματα βίας, αλλά και μάρτυρες, όχι μόνο θύματα. Να έχουν δει, ας πούμε, μέσα στην οικογένειά τους τέτοια γεγονότα. Ναι. Mm-hmm. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν μελλοντικά και τα ίδια θύτες από ότι βέβαια παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ένα ομαλό, ήρεμο, ασφαλές περιβάλλον. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε συνήθως, πολλές φορές μου ερωτάνε αυτό. Γιατί ας πούμε λέει αυτό το παιδί που μεγάλωσε μέσα στη βία έγινε θήτης, να όμως το άλλο παιδί που μεγάλωσε ένα παρόμοιο περιβάλλον δεν έγινε και έγινε ένα πολύ, πολύ καλός αργότερα άνθρωπος. Γιατί στις ακραίες καταστάσεις συνήθως τι έχουμε, έχουμε αυτό το άσπρο μαύρο. Στις ακραίες καταστάσεις δηλαδή κάποιος ή θα κάνει το ίδιο το οποίο έχει ζήσει ως παιδί. Δηλαδή έχει έναν πατέρα κακοποιητικό, θα γίνει και ο ίδιος κακοποιητικός ή θα πάει στο αντίθετο άκρο και θα γίνει ένας άνθρωπος και πολύ ήρεμος και θα πάει κόντρα, να το πούμε απλά, σε όλο αυτό. Και μπορεί να γίνει και διαχειρίσιμος από άλλα θύματα, θύτες μετά. Θεωρητικά ναι, ναι. Βέβαια, mm-hmm. γιατί έχει και αυτό το πρότυπο, το έχει ζήσει ως παιδί. Mm-hmm. Πάντως εκεί πάμε συνήθως στα άκρα, γι' αυτό αυτή είναι δηλαδή η απάντηση. Οι θύτες λοιπόν, επειδή είπαμε είμαι ένα ανώριμα άτομα, είναι ανασφαλή και όλα αυτά, τι κάνουν? Χρησιμοποιούν τη βία συμπεριφορά για να επιβληθούν, να υποτάξουν, να διατηρήσουν τον έλεγχο και την εξουσία μέσα στη σχέση. Αυτό υποκρύπτει πολλές φορές ένα αίσθημα ανεπάρκεια, ένα φόβο αποτυχίας και εγκατάλειψης. Ο θύτης γενικά θεωρεί πως η σύντροφός του είναι κτήμα του. Αυτό είναι αυτό που πιστεύει, mm-hmm. ότι είναι κτήμα του, οπότε έχει δικαίωμα να κάνει αυτός ό,τι θέλει, δεν της επιτρέπει μέσα στη σχέση να εκφράζει ανάγκες, επιθυμίες, διαφωνίες, έτσι, γιατί κάτι που είναι κτήμα είναι τι, είναι ένα αντικείμενο, mm-hmm. ένα αβουλόν, όπως είπαμε προηγουμένως. Ένα αντικείμενο σαφώς δεν μπορεί να έχει ούτε επιθυμίες, ούτε διαφωνίες, να εκφράσει μια γνώμη κτλ. Επίσης οι θύτες ζηλεύουν παθολογικά. Η παρανοηδής αυτή ζηλοτυπία είναι κάτι το οποίο το συναντούμε σχεδόν πάντα. Είναι καχύποπτη, είναι επιθετική και είναι επικριτική στις πράξεις των άλλων. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν, συνεχώς εκφράζουν ένα πολύ έντονο αρνητικό συνέστημα. Θεωρούν ότι πάντοτε αυτοί είναι οι σωστοί και πάντοτε έχουν να πούν κάτι αρνητικό για τους γύρω τους. Άστε. Συναντάμε δηλαδή πολύ συχνά και αυτό το στοιχείο. Οπότε... Μπαίνουμε και στην 8η ερώτηση. Ναι. Γιατί αν έχουν αντίληψη. Αν έχουν αντίληψη του προβλήματος αυτοί οι θύτες ή όχι, δηλαδή τους γίνεται κατανοητό σε αυτούς ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Είναι ναρκισιστές περισσότερο και δεν καταλαβαίνουν. Οι περισσότεροι, Μαρία, σωστά είναι ναρκισιστές. Και τι σημαίνει ναρκισιστές? Ότι δεν το αντιλαμβάνονται. Συνήθως λοιπόν δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημά τους και ενοχοποιούν άλλα πρόσωπα και καταστάσεις που βιώνουν για να δικαιολογήσουν τις βίαιες συμπεριφορές τους. Αυτό εξαρτάται κυρίως από τη δομή της προσωπικότητας. Γι' αυτό αναφερθήκαμε πριν στην προσωπικότητα. Και κυρίως από την παρουσία μη ναρκισιστικών χαρακτηριστικών. Γιατί ποια είναι τα ναρκισιστικά χαρακτηριστικά που είπαμε και προηγουμένως? Η έλλειψη τύψεων και ενοχής και η πλήρης απουσία ενσυναίσθησης. Όταν λοιπόν δεν έχεις ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου, να προσπαθείς να νιώσεις αυτό που νιώθει και αυτός, όσο μπορείς βέβαια. Και δεν νιώθεις ενοχή. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτό που κάνεις καλώς το κάνεις, έτσι. Τι λένε λοιπόν? Ότι εσύ φταίς, με προκάλεσες με αυτό που είπες, έτσι. Ή φταίει το γεγονός ότι είμαι κουρασμένος, γι' αυτό είχα αυτό το ξέσπασμα. Δηλαδή δεν νιώθουν οι ίδιοι ενοχή, αλλά το αποδίδουν σε κάποια, στη συμπεριφορά του θύματος ή σε κάποιες καταστάσεις της ζωής τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή, του ναι, δεν το βλέπουν, ναι. Θέλω τυφλούν ουσιαστικά. Η βία και η κακοποίηση λοιπόν που ασκεί ο θύτης, τι γίνεται τώρα εδώ, δεν του προκαλεί κανένα άγχος. Ούτε άγχος, ούτε ενοχή. Ναι, δεν το θεωρεί φυσιολογικό δηλαδή. Αυτό. Δεν νιώθει άσχημα. Και τι νιώθει? Ότι φταίνε οι άλλοι, το θύμα στην προκειμένη περίπτωση, που δεν υποτάχθηκαν πλήρως τη θέλησή του και συνεπώς πήραν αυτό που τους άξιζε. Δηλαδή ότι καλώς έκανα αφού ζήτησα αυτό, το θύμα δεν υποτάχθηκε, οπότε και εγώ αντέδρασα, π.χ. με φωνές, παράδειγμα ακόμα και με ξυλοδαρμό, έτσι εφόσον δεν αντιτάχθηκε στη θέλησή μου. Ένας ναρκισιστής αυτό νιώθει. Μάλιστα. Δεν έχει καμία αίσθηση του τι κάνουν και του όπως σκέφτονται και λοιπά. Μηδενική αντίληψη. Ναι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις λιγότερες όπου ο δράστης αντιλαμβάνεται την επιθετική του συμπεριφορά,
νιώθει άσχημα, τι κάνει τώρα όμως εδώ, απολογείται μετά από ένα ξέσπασμα βίας, υποσχόμενος ότι δεν πρόκειται αυτό να ξανασυμβεί. Να πούμε όμως, να το τονίσουμε αυτό και να το ακούσουν γυναίκες που πιθανόν ζουν τέτοιες καταστάσεις. Σχεδόν πάντοτε και σε αυτές τις περιπτώσεις η κακοποίηση επαναλαμβάνεται και η βία κλιμακώνεται. Η βία πάντοτε κλιμακώνεται. Δηλαδή, όταν δείξουμε ανοχή στη βία, θα ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό και σιγά σιγά θα πάμε σε κάτι χειρότερο. Και είπαμε σε ποιες μορφές είναι αυτές, είτε λεκτική είναι αυτή, είτε συναισθηματική, ναι, είτε οικονομική, αυτό, είτε ξύλο. Βέβαια. Δεν το ανεχόμαστε. Ναι, με την πρώτη. Και αυτό βάζουμε το όριο αμέσως από την αρχή, διότι ο θήτης τη βλέπει, ανοιχνεύει το τι συμβαίνει. Τα σηκώνει ο οργανισμός. Έτσι και βλέπει ότι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, στο πούμε στην προηγουμένη περίπτωση, είναι ανεκτική ως προς μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Οπότε την επόμενη φορά θα κάνει κάτι λίγο χειρότερο, λίγο χειρότερο και ούτω καθεξής. Οπότε το κόβεις από την πρώτη. Για να μην υπάρχει αυτή η κλιμάκωση, είναι πολύ σημαντικό να λοιπόν οι γυναίκες και οι κοπέλες, οι μικρότερες και αυτά, να το ξέρουν αυτό, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουμε ευκαιρίες. Αυτά τα σημάδια είναι προφανή. Δεν τα βλέπουμε μόνο όταν δεν θέλουμε να τα δούμε για άλλους λόγους, έτσι. Και εγώ, όπως το λέω και στο επάγγελμά μου, διότι δυστυχώς να πω και αυτό, ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και σε μικρές ηλικίες. Να ρωτήσω κάτι μου και εδώ. Δηλαδή, έχουμε περιστατικά αρκετά ενδοοικογενειακής βίας εδώ. Βίας, Μαρία, αλλά και περιπτώσεις κοπέλες μικρής ηλικίας που εμπλέκονται σε τέτοιες σχέσεις, που σημαίνει ότι αγόρια μικρής ηλικίας έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Ουφ, και είχα μια ελπίδα. Θα το πούμε αυτό. Ναι, δυστυχώς είναι, πλέον είναι πάρα πολύ συνηθισμένο και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και εμένα πολύ, γιατί τα τελευταία χρόνια το συναντώ πολύ συχνά. Και δεν φταίει πάντα η κρίση όμως. Και σαν στατιστικό στοιχείο, νομίζω, το οποίο υπάρχει, και διορθώστε με αν το λέω λάθος, σωστά, είναι περίπου από το 55 μέχρι το 95% των περιπτώσεων κακοποιητικών συμπεριφορών δεν καταγγέλλονται ποτέ. Α, ναι, βέβαια, δεν έχουμε. Ναι, εκεί είναι άλλο κομμάτι τώρα. Έχει να κάνει με το αν υπάρχουν εδώ. Ναι, βέβαια, υπάρχουν, αλλά δεν το μαθαίνουμε. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Βέβαια, και ειδικά όταν έχουμε συναισθηματική ψυχολογική βία, η οποία δεν έχει σημάδια και όπου το θύμα την κρύβει κιόλα. Ναι, και δεν μπορεί να την αποδείξει κιόλα και ματαιώτη ματαιωτήτων. Μιλάω τώρα και για περιπτώσει παιδιών πάνω σχολείο, γυμνάσιο λύκειο. Μένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό, το συναντώ πολύ συχνά και προσπαθώ, ας πούμε, ό,τι μπορώ να κάνω, γιατί είναι θέμα τώρα ενδυνάμωση των κοριτσιών, είναι θέμα από ποιες οικογένειες προέρχονται, είναι ένα πολύ σημαντικό. Έχουμε δηλαδή νέα παιδιά, αυτό, νέα παιδιά, με κορίτσια αγόρια, βέβαια, τα οποία είτε είναι θήτες, ή μπλέκονται σε τέτοιες σχέσεις κακοποιητικές, τέλος πάντων. Μιλάμε πολλές φορές για bullying και όλα αυτά. Αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, είναι όλα αυτά συνδέονται. Έτσι, γιατί έχουμε θήτες, παιδιά, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και θύματα. Όλα αυτά είναι, σχετίζονται με τη βία. Εκολαπτώμενες καταστάσεις. Βέβαια. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη η συζήτησή μας αυτή. Είναι 11.30, ήδη έχουμε φάει την ώρα της ειρήνης, αλλά την είχαμε προετοιμάσει γι' αυτό. Την επόμενη Τετάρτη κλείνουμε το ραντεβού μας από τώρα. Την ίδια ώρα η κυρία Ξουμερτάκη θα είναι εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, αν μπορούμε να πούμε, της εκπομπής για την... Είναι πολύτιμη η παρουσία της και αυτά που συζητούμε, γιατί η εποχή είναι δύσκολη. Και υπάρχουν και πολλές απορίες εντωμεταξύ που γεννούνται μέσα από τη συζήτηση. Ακριβώς. Να δούμε πώς θα το κάνουμε και αν χρειαστεί και άλλοι, νομίζω δεν θα μας φέρει σαν είδηση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο έχει έρθει και στην πόρτα μας και πρέπει να το δούμε. Είναι μάλλον, όχι έχει έρθει. Υπάρχει, είναι υπαρκτό. Έτσι, λοιπόν. Αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ, την κυρία Ξουμερτάκη. Είναι εδώ. Θα τα πούμε εμείς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αύριο.